Ραντεβού ο ένας μετά τον άλλον κλείνουν οι πολίτες άνω των 60 ετών για την πρώτη δόση του εμβολιασμού τους κατά του κορονοϊού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πάνω από 11.500 ραντεβού πρώτης δόσης είχαν κλειστεί την Πέμπτη μέχρι το μεσημέρι από όσους ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Νωρίτερα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου δήλωνε ότι 30 ώρε μετά τι ανακοινώσει του Πρωθυπουργού είχαμε 25.000 νέα ραντεβού. Είχαμε δηλαδή υπερδεκαπλασιασμό των ραντεβού από την ηλικιακή κατηγορία αυτή που σπέδουν να εμβολιαστούν με την πρώτη δόση. Ο ένα μετά τον άλλον σειραίουν στα εμβολιαστικά κέντρα οι πολίτε άνω των 60 ετών μετά τα νέα μέτρα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Την ίδια ώρα τα ραντεβού έχουν υπερδεκαπλασιαστεί. Θυμίζουμε ότι στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του εμβολιασμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου, όπως προβλέπετε, ειδικά για το συγκεκριμένο μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ. Εάν η πρώτη δόση γίνει από τη 16η μέρα του μήνα και εντεύθεν, επιβάλλεται σύνολο κύρωση ύψους 100 ευρώ. Για το μήνα Ιανουάριο του 2022, για παραβίαση της υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ. Οι κυρώσει έρωνται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται από το χρονικό θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης. Το σχετικό πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράτεται από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Οι πόροι που συγκεντρώνονται από επιβολή των κυρώσεων αξιοποιούνται αποκλειστικά για ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγεία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας.